από το 98 το Υπουργείο έστειλε τα χαρτιά και δίνει δωρεάν το φράγμα στο Δήμο Πτολεμαϊδας. Από τότε τα χαρτιά είναι στο Δήμο Πτολεμαϊδας, τα ξέρει και ο κύριος Μαυρομάτης. Αυτά. Τώρα δεν είναι κανείς εκεί. Έχει γεμίσει η στοά νερό, υπάρχουν τρεις σωλήνες ενιντάρες, η μία πάει για το άζωτο και οι δύο είναι για την εκκένωση του φράγματος. Αυτά έχουν γεμίσει νερό και θα σαπίσουν, έχει πολύ καιρό. Κάποιος πρέπει να διαφερθεί, να ανοίξουμε μια, πώς θα το πούμε, μια δίωδο για να φύγει όλο το νερό, γιατί εκατομμύρια στοιχίζει. Είναι 270 μέτρα η στοά μέσα, με φωτισμό, με όλα. Τώρα δεν υπάρχει τίποτα, μόνο νυχτερίδες και νερό υπάρχει μέσα. Ποιος είναι αρμόδιος για αυτή τη δουλειά, δεν ξέρω. Έγινε παραχώρηση στο Δήμο. Όχι, όχι, ακόμα εκκρεμεί. Δεν έχει γίνει. Αλλά το εγκατέλειψε των οικονομικών που ανήκει το φράγμα. Εγώ ήμουν υπάλληλος του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας 40 χρόνια. Τελευταίος που έφυγα από το φράγμα είμαι εγώ. Από εκεί και εδώ μέχρι σήμερα κανείς δεν ενδιαφέρεται για το φράγμα. Τώρα μου είπατε και κάτι για τις αποθέσεις εκεί. Τι γίνεται με τις αποθέσεις? Για τις αποθέσεις, προτού 15 χρόνια ήρθε ο διευθυντής της ΔΕΗ και μας είπε ότι στις αποθέσεις θα βάλει δέντρα. Τον δώσαμε την γεώτρηση του φράγματος, έβαλε τα δέντρα, πήρε το νερό, τα πότισε. 15 χρονών δέντρα τώρα τα σκεπάζουν όλα. Εμείς φυτεύαμε τότε δέντρα, γιατί έκανα και στην κοινότητα 12 χρόνια με το σχολείο του χοντροματή του Περικλή και σήμερα τα δέντρα όλα καταστραφήκαν. Και προχωρεί. Τα πλακώνουν οι αποθέσεις, τα ξαναπλακώνουν. Οι αποθέσεις τα ξανασκεπάζουν τα δέντρα. Γιατί τα σκεπάζουν δεν ξέρω. Δεν έχουν που να κάνουν απόθεση μάλλον. Δεν μπορούν να πάνε πιο πέρα. 23.000 στρέμματα πήρε από το Περδίκα μόνο η ΔΕΗ. Δεν μπορεί να πάει λίγα πιο πέρα. Εάν σκεπάζοντας τα δέντρα, δεν θα σταματήσει μια. Πού θα πάει στο ποτάμι, θα φτάσει. Μετά πού θα κάνει τις αποθέσεις. Θα τραβηχθεί πιο πίσω. Να πάει τώρα πιο πίσω. Ένα τέτοιο ωραίο δάσος. Έχουν σκεπάσει στρέμματα. Πάνω από 200 στρέμματα. Έχουν σκεπάσει. Και με έλεγε ένας χειριστής που δουλεύει στον αποθέτη, θείο λέει τις προάλλες βγάλαμε και ένα ζαρκάδι εκεί. Υπάρχει και η αρκούδα με δυο αρκουδάκια μέσα στο φράγμα, τα σκεπάζουν όλα. Είναι το καλύτερο κυνήγι γιατί βάλανε ακακίες. Οι ακακίες βγάλανε παραφιάδες από κάτω. Μιλάμε δηλαδή για οικολογικό έγκλημα. Ναι, έγκλημα, έγκλημα. Βγάλανε παραφιάδες. Υπάρχει πολύ λαγός και πέρδικα μέσα. Γιατί δεν μπορούν τα σκύλια να τα βγάλουν από μέσα. Αυτοί τα σκεπάζουν όλα αυτά τώρα.